που λένε ότι στον πόλεμο και στον έρωτα όλα επιτρέπονται. Ποτέ δεν το κατάλαβα. Θέλω να πω, αν όλα επιτρέπονται, τότε τα εγκλήματα πολέμου τι είναι? Νομίζω ότι και στις δύο περιπτώσεις η λέξη κλειδί είναι άμαχη. Έρωτας ή πόλεμος, όταν την πληρώνουν άμαχοι, υπάρχει θέμα. Γιατί ρε, λέγε ρε γιατί! I can remember standing with my back against the wall and the guns they kept shooting above our heads and we kissed. As though nothing could fall. And the shame was on the other side. We could be through forever and ever. We could be through just one. Όνομα για την ομάδα στο τουρνουά σκεφτήκατε, ρε? Εγώ σκέφτηκα ένα. Για πες. Το ξέχασα. Τι έπαθε αυτός, ρε? Δεν σου έχει πει για την τύπησα από το MySpace? Τι, πώς τη λένε, την Υφάδα? Ναι, αυτή. Χάθηκε. Τι χάθηκε? Χάθηκε, ρε παιδί μου, έσβησε τη βάση της, πώς το λένε. Ούτε τηλέφωνο, ούτε mail, τίποτα. Τίποτα. Πακέτο, ε. Λοιπόν, ιδέα. Επειδή είστε τρεις, θα σας λένε τα τρία γουρουνάκια, καλό. Και έχουμε κι άλλο. Θα σας λένε ήττα. Αυτό, αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε και πιο οικολογικό. Ήττα ήττα. Σαν τις χελώνες. Και σκέτο δεν είναι κακό. Τι κακό, ρε. Άμα θέλουν, μπορούν να το αναβαθμίζουν κάθε χρόνο. Ήττα 2007, 2008, 2009. Έχω και για εσάς ένα καλό. Απλό και ωραίο. Καμένη, ούτε αναβαθμίσεις ούτε τίποτα. Και έτσι τα ξέρουν όλοι με τη μία ποιοι είστε. Μας πουλάς τώρα. Πες και εσύ, ρε. Τι να πω, ρε. Άμα δεν γουστάρω, να του πω τι. Δεν το πιστεύω. Θα μας λένε οι ζάβλακες για έναν ακόμα χρόνο. Έλα, μα, ποιος του γουστάρει. Πηγαίνετε δυο σας. 3-5 άτομα είναι οι ομάδες. Πάρε το Χρήστο, ρε, παιδί μου. Ποιο Χρήστο, τον καλύτερο σου? Εντάξει. Θα σου πω, άμα δεν γουστάρεις, πες το στα ίσια. Πόσο πιο στα ίσια να στο χωρίνει, Νικόλα, δεν γουστάρω, λέμε. Εσύ, ο Χρήστος εδώ δεν πήγε να πάρει το πτυχίο του και θα έρθει στο τουρνουά. Καλά. Δεν ξέρεις. Τι δεν ξέρει, ρε. 2 χρόνια κλεισμένο στο σπίτι ήταν το άτομο. Και καλά κάνει και είναι 2 χρόνια κλεισμένο από ό,τι φαίνεται. Κοίτα, πάντως δεν χάνουμε και τίποτα να δοκιμάσουμε. Να του κάνουμε μια ερώτηση, παιδί. Χρήστο. Τι σκοτάδια είναι αυτά, ρε. Καλύτερα έτσι, ε.
Γιατί δεν γίνεται. Γιατί δεν πας εσύ. Δεν έχω ρίξει. Έχει φάει πακέτα με μια τύπισσα. Την έχασε στο δίκτυο και δεν μπορεί να τη βρει. Τι ρε, αυτό δεν είναι. Εγώ το πω. Αμάν βρε Χρήστο. Ήρθαν τα παιδιά να σε δουν και μέσα στο σκοτάδι κάθεσαι πάλι. Έστειψε λεμονάδα. Έρθείτε έξω. Σε λίγο. Σε λίγο ρε μάνα. Καλά εντάξει, εγώ πάω έξω. Τώρα η τύπησε είναι το θέμα. Γι' αυτό δεν θες να πας. Okay. Δώσ' μου το ψευδόνυμο και τη βάση της και άντε έξω για λεμονάδα. Πώς, αφού δεν γίνεται. Όλα γίνονται. Σχεδόν όλα. Πείτε του κι εσείς κάτι. Ο πατέρας του με αυτό κοιμάται και με αυτό ξυπνάει. Περισσότερο γι' αυτό στεναχωριέται παρά για το που... δεν μπορεί να περπατήσει. Εσύ βρε Γιαννάκη, αγόρι μου, πες του κάτι. Θα βγει. Όταν αισθανθεί έτοιμος θα βγει. Πότε, χρυσό μου παιδί, πότε. 2 χρόνια έχουν περάσει από το ατύχημα. Πότε. Τα καλά νέα είναι ότι βρήκα το ίχνος της. Τι σημαίνει αυτό? Από μόνο του τίποτα, αλλά αν μπορέσεις να μπεις στον administrator... Βουάλα! Όμορφη είναι. Το κωδικό πώς το βρήκες? Έχω φτιάξει μια πατέντα. Νομιμή. Για να την έχει αγοράσει η αστυνομία, νομιμή θα είμαι. Τα έχω χτυπώσει ρε, άστα. Εντάξει, ως εδώ. Λοιπόν, τώρα πάμε στα ζόρικα. Φαίνεται ότι η τύπισσα διατηρεί και κάποιες άλλες βάσεις με διαφορετικά ψευδόνυμα. Τις έχει κλείσει όλες. Εκτός από μία. Αυτή είναι εδώ. Που υπογράφει ως Νιπενθές. Νιπενθές? Mm-hmm. Λουλούδι είναι αυτό. Περίμενε. Αυτός που δεν προκαλεί ή δεν νιώθει πια πένθος, 1 και 2, αναρριχόμενο εντομοφάγο καλοπιστικό φυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι διάλεξε το συγκεκριμένο μπραντ από την τελευταία συλλογή του Καραγιωτάκη. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί το μόνο που βρήκαν οι υπογράφοι ως Νιπενθές είναι αυτό εδώ. Ακριβώς. Η τύπισσα ζητάει να της πούν έναν ανώδυνο και γρήγορο τρόπο να αυτοκτονήσει. Έλα, κάτσε. Κάτσε να σκεφτούμε. Δεν μπορώ να σε βλέπω να πηγαίνω, έρχεσαι έτσι, κάτσε. Λοιπόν. Καταρχήν να ρωτήσω εγώ κάτι. Πού ξέρουμε ότι δεν κάνει πλάκα? Δεν κάνει πλάκα. Ρε, μήπως είναι τίποτα ήμο που γουστάρουν χαρακώματα και ιστορίες? Ούτε ήμο είναι, ούτε πλάκα κάνει. Και πού το ξέρεις, ρε φίλε? Το ξέρω, ρε Νίκο, ένα χρόνο μιλάμε μαζί στο δίκτυο. Στο δίκτυο μιλάς μαζί της, ρε φίλε, δεν έχετε συναντηθεί. Είστε καλά, παιδιά? Γιατί άκουσα φωνές. Μια χαρά είμαστε, καλύτερα δεν γίνεται. Βγες έξω τώρα. Σίγουρα, Το μήνυμα που βρήκες, προχθεσινό δεν ήταν? Ωραία, της απάντησε κανείς? Κάτσε. Κάνα δυο που της λένε να μην το κάνει. Ωραία, και είμαστε σίγουροι ότι δεν βαρέθηκε να περιμένει? Όχι, σίγουροι δεν είμαστε. Αλλά... και να μην απαντήσει δεν σημαίνει ότι...
Ναι. Ποιος είναι? Ναι. Είσαι σίγουρος, ρε. Πώς θα γίνει, ρε. Έτσι θα πάμε να τις χτυπήσουμε το κουδούνι και θα τις πούμε να μην κόψει τις φλέβες της. Πες, ρε. Δεν ξέρω. Κοίτα, δεν έχει άδικο. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει για αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ πάντως ξέρω ότι άμα πας σε αυτούς τους ανθρώπους και τους πεις ότι όλα είναι καλά και η ζωή είναι ωραία, συνήθως... Κάλαχαν το λες, ο Ντέρτι Χάρι. Τέλος πάντων, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο. Όμορφη είναι. Κοίτα να δεις. Άμα την έβλεπα στον δρόμο, ούτε που θα μου πέρναγε από το μυαλό. Σκεφτείτε πως οι άνθρωποι είναι στο ίδιο λούκι και δεν το παίρνει χαμπάρι κανένας. Έλα ρε Χριστό. Κάποιος σου έφυσε μήνυμα. Τι της είπε? Να πει παραθείο. Ακούγεται ένας θόρυβος. Τον άκουσες? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φορά συνέχεια αυτά τα γυαλιά. Γιατί φοράς εκείνα τα άλλα τα μικρά τα στρογγυλά για αυτά που σου φορά ο μπαμπάς από το Παρίσι? Τόσα έχεις. Μένεις κλεισμένη μια εβδομάδα στο σπίτι. Σε βγάζω έξω με το ζόρι και φοράς αυτά τα γυαλιά. Μπορείς να σταματήσεις τώρα. Υποτίθεται ότι βγήκαμε για να μου φτιάξει το κέφι. Ούτε τώρα το ακούς. Απ' έξω είναι. Και στη ήτανε? Όχι, εσύ. Τι άσπα δεν ήταν αυτή. Πάω να της μιλήσω γιατί ποιος ακούει την κρίνια. Σκέφτηκα κάτι. Να την απαγάγουμε. Τι είναι, θα την κρατήσουμε σπίτι κλεισμένη μέχρι να της περάσει. Έλα,
πήγαινε να πιεις ένα καφέ με την κυρία Άσπα. Ε, κορίτσι μου, εγώ για σένα. Πήγαινε. Εσύ τι θα κάνεις? Θα γυρίσω εδώ στα μαγαζιά. Λεφτά έχεις? Να σου δώσω την πιστοτική του μπαμπά. Εντάξει είμαι. Σίγουρα, ε. Ναι. Οκ, okay, μόλις εγώ θα σου πάω στο κινητό. Να. Εδώ είναι. Σεκιουριτού, ρε. Τι με κοιτάτε, σας λέω για τη σεκιουριτού. Κυρία. Όλα καλά. Κυρία. Ναι, είναι μια χαρά, εντάξει. Με ψαχνές. Άνοιξε την πόρτα και πεις εδώ είναι. Το Last for Life. Ωραίος ήχος. Θέλω να τον αλλάξω. Μαμά. Μαρία. Πολύ καθαρά σ' ακούω. Έλα μαμά, έξω την τουαλέτα που είμαι είσαι. Έλα κλείνω. Εδώ είσαι. Τώρα βγαίνω. Κοίτα σύμπτωση. Έλα, σε περιμένω. Μπορώ να σε δω αργότερα. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Το ορκίζεσαι. Ποιος είσαι? Το ορκίζεσαι. Έλα ρε Μαρία, μια ώρα περιμένω. Μπάθιασα. Φοράω και τα τακούνια που ανέσαν οι γάμπες μου. Άντε. Πες του. Τουρκίζομαι. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Καλά, είχε πολύ πλάκα που όσα ξαφνίξουμε μέσα. Ξέρεις τα παιδιά, ε? Όχι. Εντάξει. Δηλαδή. Πήραμε παράταση με το βράδυ. Σίγουρα. Σίγουρα. Τώρα που μου φύγε το άγχος, πίνας. Άρα σου πίσω να φάω. Ναι. Εσύ θα έρθεις. Πηγαίνετε, σας έχω να κάνω κάτι ακόμα. Με το που τη στείλει κάποιος μήνυμα, λουκάρει το σύστημά της.
deviation και μέσω ενός άλλου administrator φτάνει σε εμάς. Α, τη σκλέβουμε την αλληλογραφία. Ακριβώς. Με το μήνυμα με το παράθυρο. Εξαφανίστηκε. Και τώρα για να καταλάβω, και αυτή την πατέτα την αγόρασε η αστυνομία. Όχι ρε, τι να την κάνουν. Για βιομηχανική κατασκοπία τα αγοράζουν αυτά. Πώς ήταν. Πού βρεθήκατε με την... Δεν ξέρω. Είμαι ηλίθιος. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να τις συναντήσω. Να προστατεύσεις τον εαυτό σου ήθελες. Από τι. Από τι να με προστατεύσω, ρε Χρήστο. Με τη Δέσποινα... Με τη Δέσποινα τι. Μετά που χωρίσατε, τα έχεις παίξει ρε, μετά. Το θέμα δεν είναι να πληγωθείς, Χρήστο. Ο καθένας πληγώνεται. Να νιώθεις την πληγή σου πιο βαθιά από την ψυχή σου είναι το πακέτο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Αν από κάτι έπρεπε να με προστατεύσω, αυτό θα είναι υπάρτι μου, τίποτα άλλο. Τι είπες, ποιος είσαι. Σου είπα. Είμαι ηλίθιος. Φίλε, πρέπει να την κάνω. Σκουστά. Είναι απολύτως γελίο αυτό που ζητάς να μάθεις. Δεν υπάρχει εύκολος και ανώδυνος τρόπος. Ούτε για να πεθάνεις, ούτε για να ζήσεις. Και τα δύο είναι δύσκολα και επώδυνα. Άμα θες να αυτοκτονήσεις, οκ. Κοπάνα το κεφάλι σου στον τοίχο. Φαίνεται να το έχεις δοκιμάσει. Ψόφα, ρε. Μια σαλταρισμένη γκόμενα λιγότερο. Ψόφα. Πήγαινε από κάπου ψηλά και πήδα, άχρηστη. Ακόμα εκεί είσαι ή πέθανες. Εδώ είμαι. Θες να με κάνεις να θυμώσω για να λειτουργήσει το ένστικτο της επιβίωσης. Το κατάλαβα. Πρώτα η φιλοσοφημένη ατάκα, μετά ο θυμός. Έξυπνη προσπάθεια. Γεια και σε ευχαριστώ. Περίμενε. Αυτό που θες να κάνεις, το έχω σκεφτεί κι εγώ. Πριν 2 χρόνια κάποιος με χτύπησε και με εγκατέλειψε στο δρόμο. Έσπασε η μέση μου. Δεν θα ξαναπερπατήσω ποτέ. Κάθε μέρα που ξυπνάω μου φαίνεται όλο και πιο δύσκολο να συνεχίσω να ζω. Είμαι κλεισμένο σπίτι και δεν έχω κουράγιο ούτε να βγω στον δρόμο. Καλές ατάκες. Θυμός. Και τέλος, συγκίνηση. Είσαι πολύ καλός αυτό που κάνεις. Μη στραβώνεις που δεν τσιμπάω. Έχω άλλο θέμα. Να είσαι καλά. Έχεις ένα λεπτό. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να μου πεις τι έχεις. Ρε, μαμά. Να τελειώσω. Το ξέρω γιατί τον τελευταίο καιρό συνέχεια όλο και πιο πολύ σε αισθάνομαι μακριά μου. Εσύ απομακρύνεσαι και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Μη μου λες τι σε απασχολεί αν δεν θες. Μου λες. Πες μου όμως πώς να σε βοηθήσω. Ή τουλάχιστον βοήθησες τον εαυτό σου. Μη μένεις συνέχεια μέσα. Τους φίλους έχεις, τους γνωστούς, τι θα πούν για σένα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ε. Τι θα λένε οι φίλοι και οι γνωστοί. Πάνω απ' όλα μην εκτεθούμε σε φίλους και γνωστούς. Ρε κορίτσι μου, εγώ δεν εννοώ. Και όλο αυτό το δίθεν ενδιαφέρον. Αυτός δεν είναι ο λόγος. Μαρία, τι λες.
Μην πούνε ότι η κόρη σου δεν είναι όπως πρέπει. Έλα, Νίκη, πώς πάει? Ναι, όχι, δεν μπόρεσα να έρθω. Ούτε αύριο θέλω να έρθω στη σχολή. Τίποτα. Τι λένε? Δεν κατάλαβες ή τι θέλεις να μου πεις? Νίκη, πες μου τι λένε. Υποτίθεται ότι είσαι φίλη μου. Τι, γιατί κάνω έτσι? Αρχίζεις να πεις κάτι και δεν το τελειώνεις. Νίκη, πες μου τι λένε. Κάνετε εδώ. Περαστικοί είμαστε. Α, εκεί θα κάτσουμε. Ξέρεις, έτσι. Για καλό και για κακό. Καλά μην είμαστε. Γεια. Γεια. Περίμενες πολύ? Όχι. Γιάννης. Μαρία. Σ' αρέσουν οι γυναικείες τουαλέτες? Σένα? Τον τελευταίο καιρό. Ναι, και εμένα τώρα τελευταία άρχισαν να μ' αρέσουν. Φίλοι σου είναι αυτοί? Τα παιδιά. Ούτε που τους ξέρω. Γιατί κάθεται εκεί? Γιατί τους διώξαν από το σπίτι και δεν έχουν πάλι να πάνε. Όλη μέρα θα την αράζουν. Και νύχτα. Μου θυμίζει πολύ έναν... Είχε και αυτός κάτι φλαράκι σαν κι αυτούς. Συνηθίζει και αυτός να ορμάει σε γυναικείες τουαλέτες? Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω δηλαδή. Γιατί θέλεις να με δεις? Ήταν μια τύπησα. Κάπου μου έχω ξαναδεί. Πώς ήταν το παιδί? Πώς ο Καστανίδα. Χρειάζεσαι μαλλιά. Άσε, μη μου πεις καλύτερα. Πρέπει να φύγω. Γεια. Μαρία. Ρε Μαρία. Κάτσε ρε παιδί μου, τι σε έπιασε? Τι θες? Πες μου. Να μιλήσουμε. Κοίτα. Δεν είμαι σε καλή φάση τώρα. Δεν πειράζει. Να μιλήσουμε θέλω μόνο. Σε παρακαλώ. Πάμε πάνω. Όχι πάνω. Άμα θες εδώ. Πριν που μου είπες ότι σου θυμίζω κάποιον. Και εσύ. Μου θυμίζει μια φίλη μου. Εμφανισιακά. Στο στυλ. Πολύ σούπερα το μάκι. Μέσα ασόδια. Την είχα ρωτήσει λοιπόν κάποια στιγμή που βρίσκει τη διάθεση και τα κάνει όλα αυτά. Ποια να κάνω? Ξέρεις, παιδί μου, τις βόλτες, τις σχέσεις, τα ταξίδια, τις παρέες, τις κουβές. Η ζωή της
για μένα, για τα δικά μου μέτρα, ήταν μεγαλύτερη από τη ζωή. Και, τι σου απάντησε? Πάθος για τη ζωή. Είναι το ρεφρέν από ένα τραγούδι του Iggy Pop. Το Last for Life. Αυτό δεν έχει στο κινητό σου? Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος που είχε τέτοιο πάθος για τη ζωή, ξαφνικά το χάσει. Περίεργο, ε. Πολύ. Μπορεί να έκανε κάποιο λάθος. Και τώρα... Τώρα να αισθάνεται πως δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει. Πως δεν έχει νόημα. Τι λάθος? Κάτι που την έκανε να χάσει την πίστη στους ανθρώπους. Κάτι που την κάνει να ντρέπεται. Μιλάς για τη φίλη μου. Δεν την ξέρεις. Δεν είναι από τους ανθρώπους που με το παραμικρό θα ρίξαν την κλάψα και τα δεν μπορώ και τα νιανιανιά. Δεν είναι, ρε παιδί μου, τέτοιος άνθρωπος. Ακόμα και αν είχε κάποιο πρόβλημα, ακόμα και αν είχε κάνει λάθος, ξέρει ότι έχει ανθρώπους δίπλα της. Δεν ξέρεις, εντάξει. Δεν την ξέρεις αυτή τη γυναίκα. Ένα χρόνο μιλάω μαζί της. Την έχεις συναντήσει? Ναι. Πλέον ναι. Και είναι πολύ πιο όμορφη από όσο φανταζόμουν. Στο επόμενο ταινιάκι να σου κάνει περισσότερα κοντινά. Περισσότερα κοντινά και να φωνάζεις. Τι λένε, βλάκα. Γιατί φίξαμε την αξιοπρέπειά της. Εδώ την έχει πάρει μάτι όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Ο κόσμος όλος. Πώς πάει, κορίτσια? Τίποτα, εδώ. Ήρθαμε για αυτόγραφο. Δίνω και εδώ αυτόγραφο. Μη σε βάζω σε κόπο. Θα πάρουμε εδώ από τη Μισ Τσούλα. Νούμερο ούνο κορνοστάρ. Φώναξε μου. Όχι, ξαφνικά την είδα μπροστά μου και δεν προλάβα να πατήσω φρένο. Πώς είσαι? Σιγά σιγά. Πονάς. Ένα στενοφόρο, γρήγορα. Έλα, κόφτω. Ποιος το ανέβασε, μπορείς να βρεις? Ευχαρίστησή μου.
λάθος μου δεν ήταν ούτε αισθάνθηκα άσχημα, ούτε ότι ντράπηκα. Ξέχασα αυτούς που με αγαπούν και πίστεψα ότι επειδή συνέβη αυτό που συνέβη, πως ήμουν μόνη. Πως δεν θα μπορούσα ποτέ να στηριχτώ ξανά σε ανθρώπους. Αυτό ήταν το λάθος μου. Και εσύ και κάποιοι φίλοι ακόμα με έκαναν να το καταλάβω. Σε ευχαριστώ. Έλα, ρε. Είσαι σίγουρος ότι είναι το σωστό? Μοιάζει παρατημένο. Έλα. Εδώ είναι. Γιατί! Με παράτησε. Είπε ότι τη φόβησε. Να πονέσει ήθελα. Να πονέσει και εκείνη όπως πόνεσα κι εγώ. Δεν έπρεπε να παθήσει. Αλλά νομίζω τελικά ότι στον έρωτα, είτε το ξέρουμε είτε όχι, είμαστε όλοι άμαχοι. Κάνει η αδερφή της την πρακτική της στο νοσοκομείο. Θα ασχοληθεί αυτή με τη φυσιοθεραπεία της. Πού, σε ποιο νοσοκομείο? Στην Ελβετία. Ευχαριστώ πολύ. Άμαχοι. Και σχεδόν κάθε φορά πληγωνόμαστε. Πώς πάει, εκεί είσαι? Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι έκανες. Σε ευχαριστούμε. Τι θα κάνεις τώρα? Τώρα πάω να την πέσω στην πλατεία. Μου στείλε ένα mail. Λέει ότι κάποιος από το δίκτυο προσπάθησε να την βοηθήσει εκείνο το βράδυ. Νομίζω ότι ήταν κάποιος από εμάς, από την παρέα. Δεν ήταν? Δεν ξέρω. Αυτοί που μεταράζουν στην πλατεία είναι η παρέα. Ήταν ή δεν ήταν? Ξέρεις κάτι? Αυτό που είπες τις προάλλες. Ποιο? Ότι είσαι ηλίθιος. Ε. Ε. Δίκιο είχες. Το ξέρω. Χρήστο! Χρήστο!
πονάμε. Αλλά μάλλον αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος. Όχι μόνο του έρωτα. Απλώς στον έρωτα, αν κάποιος χρησιμοποιήσει όπλο, σχεδόν πάντα καταστρέφεται. Βρήκα όνομα για την ομάδα. Για πες. 4x4. Τέσσερις. Ο καθένας με το τετράδροχό του. Τέλειο είναι. Καλά δεν γουστάρω πια. Δεν ξέρω. Ξενέρωσα με τη φάση και να μην πάμε. Τι λες και εσύ ρε Σπάικ. Λέω ψήνεσαι να τραβηχτούμε σαν το τουρνουά. Ξέρω εγώ, δεν πολύ γουστάρω. Έλα ρε, και θα έχουμε τους άλλους να μας τη λένε έναν χρόνο. Σιγά μην μας τη λένε, ρε. Εμείς βάγαμε ξύλο βίρσουλ και αυτοί κανονικό να πούμε. Τον παγκί ψιλοκομμένο θα κάνουν. Ενώ οι άμαχοι σχεδόν πάντα νικούν. Ξέρω, ακούγεται λίγο περίεργο. Αλλά έτσι είναι. Στον έρωτα νικούν οι άμαχοι. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and treat me like a man. Well, I guess they just don't understand.